Ξεκάθαρα είναι πολύ κοντά η οροσειρά μας κατεχόμενη. Χρήσανθος Σαββίδης, ανώτερος λειτουργός της Επιτροπής Εργασίας και προϊστάμενος του κλάδου ποιότητας αέρα. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Χάσαμε τον πενταδάχτυλο και από τα μάτια μας. Δυστυχώς, ναι. Ένα ισχυρό επεισόδιο σκόνης επηρεάζεται από την της Κύπρου. Από η ώρα περίπου 7 το πρωί εμφανίστηκε στην Πάφο, παρόλα αυτά στην υπόλοιπη Κύπρο γύρω στις 10 το πρωί, είναι τις τελευταίες 2 ώρες δηλαδή. Είναι αρκετά ισχυρό σε σχέση με το, όταν λέω ισχυρό εννοώ, υψηλές συγκεντρώσεις της σκόνης στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδο μεταξύ πορτοκαλί και κοκκινού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ βλέπω τις τιμές των 12, παρόλο που ο κόσμος προς το παρόν δεν τις βλέπει, ναι. Θα τις δει σε 2-3 λεπτά. Η Λευκοσία είναι σε επίπεδο κόκκινο και όλη η υπόλοιπη σταθμή είναι σε επίπεδο πορτοκαλί σε όλη την Κύπρο. Αυτό δείχνει αρκετά υψηλά συγκεντρώσεις σκόνης. Έχουμε εκδώσει σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού και η παράκλησή μας είναι να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις σε ανοιχτούς χώρους μέχρι να παρελθεί το φαινόμενο. Πότε θα παρέλθει το φαινόμενο ακριβώς? Δεν ξέρω αν θα μιλήσετε με το τμήμα μετεωρολογίας. Το φαινόμενο, όπως πολλές φορές λέω, είναι μετεωρολογικό. Εμείς δεν παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Mm-hmm. Παρακολουθούμε τις συγκεντρώσεις των ρήπων στην ατμόσφαιρα και ως εκ τούτου της σκόνης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η ενημέρωση που έχω είναι ότι αργά το βράδυ θα υποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι εικασίες. Βλέπουμε τις τιμές και ελπίζουμε δηλαδή να είναι πραγματικό αυτό και να μας εγκαταλείψει σύντομα. Μάλιστα, μακάρι. Άρα, η μάσκα που φορούσαμε στον κορονοϊό θεωρώ ότι βοηθάει λίγο την κατάσταση για αυτούς που έχουν πρόβλημα. Κάτι κόβει. Βασικά είναι ακριβώς όπως το είπατε, βοηθάει λίγο. Έτσι, σε γενικές γραμμές, μέσα από επιστημονικές μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι αυτή η μάσκα, αν τη φορούμε κατάλληλα, δηλαδή την έχουμε καλά εφαρμοσμένη πάνω στο πρόσωπο μας, κόβει ένα περίπου 50% ή τη μισή την ποσότητα της σκόνης. Άρα, δηλαδή, έτσι, πρακτικά η σκόνη είναι στο 100-150. Θα αναπνέουμε σκόνη γύρω στο 50 με 70 μικρογραμμάρια, δηλαδή τη μισή ποσότητα από αυτή που βλέπουμε μέσα από τις μετρήσεις. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα, στους ηλικιωμένους και όσοι, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Ναι, ναι, οι βάλλοντες ομάδες του πληθυσμού να είναι πολύ προσεκτικές, γιατί επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας τους κατά τη διάρκεια τέτοιων επεισοδίων. Μάλιστα. Για τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε προβλήματα, είναι καλό να το ξέρουν και εισηγούμαστε να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ανοιχτούς χώρους, γιατί οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου είναι συσσωρευτικές. Δεν πρόκειται να πάθουν κάτι την ώρα που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, αλλά αναπλέουν τη σκόνη και πιθανόν να αποκτήσουν κάποια προβλήματα υγείας μελλοντικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.